Λοιπόν, ερχόμαστε σε νέα άσκηση. Εδώ πέρα δεν έχουμε είσοδο τη βηματική συνάρτηση, έχουμε ένα συνημείτονο. Η διαφορική εξίσωση βέβαια είναι πρώτη τάξη, επομένω δεν θα έχει πάρα πολλέ πράξει, θα έχει λίγε πράξει. Και ξεκινάμε να τη λύσουμε. Έχουμε μη μηδενικέ αρχικέ συνθήκε, άρα να μην το ξεχάσουμε αυτό, να πάρουμε εδώ Laplace. Έχουμε λοιπόν για τον πρώτο όρο είναι S φορέ το ψι του S, μείον ψι 0. Πάρα πολύ ωραία. Συν 2 φορέ. Πολύ ωραία, το ψι του S. Αυτό λοιπόν είναι ίσο με τον Λαπλάς του συνημιτόνου. Θυμηθείτε ποιος είναι ο Λαπλάς του συνημιτόνου. Είναι S προς S τετράγωνο συν, εδώ πέρα το συντελεστή που έχουμε μέσα στο τάφ, που είναι η μονάδα. Okay. Πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν. Συγγνώμη, έχουμε... Ωραία. Ερχόμαστε λοιπόν εδώ πέρα, βγάζουμε κοινούς παράγοντες. Έχουμε το S και 2 και αυτό... με συγχωρείτε. Να το διορθώσω λίγο. Ωραία. Δεν πιάνει καλά η γραφίδα κάποιες φορές. Ορίστε λοιπόν, S και 2 επί ψι του S είναι ίσο λοιπόν με S προς S τετράγωνο συν 1 και έχουμε το πλην ψι 0, δηλαδή το πλην 1, το οποίο θα πάω από την άλλη μεριά και θα γίνει συν 1. Πάρα πολύ ωραία. Εδώ πέρα λοιπόν να βγάλουμε και τα κλάσματα να τα κάνουμε μόνιμα, τα οποία θα μας δώσουν, για να το σκεφτούμε λίγο, S και S τετράγωνο και 1, σωστά, διά S τετράγωνο συν 1, επί βέβαια το συντελεστή του ψι του S, που είναι το S και 2. Πάρα πολύ ωραία. Αυτό λοιπόν είναι το κλάσμα που πήραμε, αυτή εδώ η ρητή συνάρτηση. Και φυσικά τι πρέπει να κάνω τώρα, πρέπει να έρθω να τη σπάσω σε μερικά κλάσματα. Ωραία. Τώρα, κάποιος θα πει, Λάζαρε, το S τετράγωνο και 1, βρες τις ρίζες για να μπορείς να σπάσεις το κλάσμα. Σωστή σκέψη. Αυτό θα κάνουμε αν είναι το μάθημα ήταν ΣΑΕ. Εδώ πέρα όμως σκεφτείτε ότι το S τετράγωνο συν 1, καταλαβαίνετε, έχει μηγαδικές ρίζες. Αντιστοιχεί και όλο στο Λαπλάς του συνημιτόνου. Επομένως, έχοντας δει κιόλας ήδη από τις παραπάνω γραμμές ότι έχουμε ένα Λαπλάς εδώ πέρα που είναι S διά S τετράγωνο και ένα, που βλέπετε ότι ταιριάζει με συνημείτονο, αυτό θα το αφήσουμε ως έτσι. Επομένως, θα σπάσουμε το κλάσμα ακριβώς όπως κάναμε και σε προηγούμενο βίντεο. Στο α διά S και 2, ωραία, συν. Το άλλο κλάσμα λοιπόν θα είναι το S τετράγωνο συν 1 στον παρονομαστή. Okay, δεν θα το σπάσω δηλαδή παραπάνω, θα το κρατήσω ως έχει. Αλλά στον αριθμητή θα βάλω σταθερό όρο. Okay, θα βάλω ένα πολυγώνυμο πρώτου βαθμού. Θα βάλουμε λοιπόν το βς συν γ. Ωραία. Και αυτό ξαναλέω το κάνω γιατί σε αυτή την περίπτωση, έτσι όπως θα σπάσω το κλάσμα, θα το δείτε στο τέλος, ουσιαστικά θα προκύψουν από αυτό εδώ πέρα το κλάσμα το δεύτερο δύο ξεχωριστοί όροι, από που ένα θα είναι ο Λαπλάς του συνημιτόνου και άλλο σαν ο Λαπλάς του ημιτόνου. Ωραία. Θα μου πείτε τώρα, Λάζαρε, πώς το καταλαβαίνω. Το καταλαβαίνω γιατί έχουμε μηγαδικές ρίζες. Αν εδώ πέρα τις υπολογίστε, έτσι οι ρίζες είναι το συν πλην i. Το καταλαβαίνετε. Φαίνεται κιόλας. Οπότε έτσι το συγχαρημιζόμαστε, αν θέλετε να το πω. Okay. Ένας άλλος τρόπος βέβαια είναι εδώ πέρα να το αντιληφθείτε ότι αυτό το κλάσμα είναι ξεκάθαρο, προέκυψε από το Λαπλάς του συνημιτόνου, οπότε μάλλον θα προκύψει ξανά κάποιο συνημίτονο. Προφανώς αν υπάρχει συνημίτονο θα υπάρξει και κάποιο ημίτονο μέσα. Οπότε αυτό είναι ένα δεύτερο τρόπο να το σκεφτείτε. Τέλο πάντων, συνεχίζουμε. Τι κάνουμε τώρα, πρέπει να βρούμε τα αβγ. Αυτό προϋποθέτει φυσικά να κάνουμε μόνιμα τα κλάσματα αυτά και να εξισώσουμε συντελεστέ. Εδώ πέρα λοιπόν έχουμε S και 2 επί S τετράγωνο και 1. Πάρα πολύ ωραία. Και θα πάρουμε α επί S τετράγωνο συν 1 συν β S και γ επί S και 2. Ορίστε με παρένθεση. Πάρα πολύ ωραία. Άρα λοιπόν, να ξαναγράψω αυτό το κλάσμα, εκεί δεν νομίζω να μου μπορέσει, ας κατέβω από κάτω. S και 2 επί S τετράγωνο και 1. Επομένως, έχουμε α S τετράγωνο και α συν β S τετράγωνο και 2β S συν γάμα S συν 2 γάμα. Ωραία. Λίγο κουτσουρεμένο το κλάσμα. Ορίστε. Να τα συνδυάσουμε λοιπόν όλα σε ένα. Ο συντελεστής του S τετράγωνο είναι α και β. Πάρα πολύ ωραία. Και ο συντελεστής του S είναι, για να δούμε προσεκτικά,
2β συν γ, πάρα πολύ ωραία. Και μετά ο σταθερός όρος είναι συν α, πούτο πούτο πούτο, συν 2 γ. Ξέχασα κάτι για να δω, α τετράγωνο, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Έχουμε 1, 2, 3, 4, 5, 6, πάρα πολύ ωραία. Αυτό λοιπόν είναι ίσο με, ας γράψω και τον παρονομαστή. Ωραία. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι αυτό το ερωτό, αυτή η ρητή συνάρτηση πρέπει να είναι ίση με την αρχική. Επομένως από εδώ πέρα προκύπτουν οι τρεις σχέσεις, ας τις γράψουμε εδώ. Θα πρέπει ο συντελεστής του S τετράγωνου, που είναι το α και β, να είναι ίσο με 1. Ο συντελεστής του S που είναι το 2β και γ, ωραία, να είναι ίσο επίσης με 1. Και ο συντελεστής α συν 2γ να είναι επίσης ίσος με πόσο, με 1. Ωραία, πάρα πολύ ωραία. Από εδώ πέρα προκύπτει λοιπόν ότι το α είναι ίσο με 1 μείον β. Πολύ ωραία. Από εδώ πέρα προκύπτει ότι 2 φορές το 1 μείον β, άρα 2, συγγνώμη. Άρα να γράψω ότι το β είναι ίσο με 1 μείον γ. Και όλο δια 2, καθίστε, δεν έκανα κάποιο λάθος στο πρόσημο. 1 μείον γ και όλο δια 2, πολύ ωραία. Από εδώ πέρα λοιπόν προκύπτει για να δούμε ότι το α και 2 γ ίσο 0. Το α λοιπόν είναι ίσο με 1 μείον β, πάρα πολύ ωραία, και το 2γ συν. Άρα εφόσον έχω το β εδώ πέρα, να μην κάνω λάθος, το γ θα το αντικαταστήσω με 1 μείον 2β, θα το πάω ανάποδα δηλαδή, αυτό είναι ίσο με 1. Άρα εδώ έχω για να δω 1 συν 2 μείον β, μείον 4β, άρα είναι μείον 5. Β, αυτό είναι ίσο με 1. Άρα λοιπόν το β είναι ίσο με πόσο? 2 και 1, 3. Θα πάει από την άλλη. Θα γίνει μείον 3 συν 1. Άρα έχουμε μείον 2 προς μείον 5. Άρα έχουμε 2, 5. Ωραία. Άρα το β το βρήκαμε. Να κάνω λίγο zoom out για να μας χωρέσουν όλα. Ωραία. Ναι, βρήκα. Άρα το β το βρήκαμε. Να έρθουμε λοιπόν τώρα να βρούμε το α, το οποίο όπως είπαμε 1 μείον β, το έχω γράψει στα αριστερά, δηλαδή είναι 1 μείον 2 πέμπτα, άρα είναι 5 πέμπτα μείον 2 πέμπτα, είναι 3 πέμπτα λοιπόν, πάρα πολύ ωραία. Και μετά να υπολογίσουμε και το γάμα, το γάμα είναι ίσο το πούτο, 1 μείον 2β, δηλαδή 1 μείον 2 φορές το 2 πέμπτα, δηλαδή 1 μείον 4 πέμπτα, δηλαδή 1 πέμπτα. Πάρα πολύ ωραία. Άρα λοιπόν έχουμε. Θα χωρέσει εδώ, θα χωρέσει. Ωραία. Κάνω λίγο σαν μπάζλ η αλήθεια είναι. Πρέπει να το οργανώνω καλύτερα στο δούμε. Στη γραφίδα. Ωραία. Λοιπόν, ξεκινάμε λοιπόν ότι το ψ του S, ας αντικαταστήσουμε όλους τους συντελεστές, το α είναι 3 πέμπτα. Είναι λοιπόν 3 πέμπτα προς 1 συν 2. Συν, για να δούμε λοιπόν, εδώ στον παρονομαστή έχουμε S τετράγωνο συν 1, αυτό δεν αλλάζει, και έχουμε β, S και γ. Για να δούμε, το β είναι 2 πέμπτα, το γ είναι 1 πέμπτο. Άρα μπορώ το συντελεστή εν πέμπτο να τον βγάλω κοινό παράγοντα απ' έξω, οπότε θα βάλω 1 πέμπτο εδώ. Και μετά θα έχω το β που είναι 2, άρα έχουμε 2s συν 1. Πάρα πολύ ωραία. Επομένως, τώρα σκεφτείτε ότι εδώ πέρα θέλω να δημιουργήσω δύο όρους, ο ένας αντιστοιχεί σε λαπλά ημιτών και ο άλλος σε λαπλά συνειμητών. Εδώ πέρα δεν έχουμε exponential να πολλαπλασιάζεται με το συνειμήτωνο. Αυτό πώς το καταλαβαίνω, άμα δείτε και το πινακάκι φυσικά για να διευκολυνθείτε, το καταλαβαίνω από το γεγονός ότι στον παρονομαστή έχω σκέτο το S στο τετράγωνο. Αν είχα κάποιον άλλον όρο, π.χ. S συν κάτι κιόλας στο τετράγωνο, σημαίνει ότι θα είχα κάποιο στον αντίστροφο Λαπλάς θα έπαιρνα κάποιο ημίτονο συνημίτονο πολλαπλασιασμένο με την εκθετική συνάρτηση. Ωραία, και θα το βρίσκαμε αναλόγως. Τώρα λοιπόν δεν έχω κάτι τέτοιο, άρα πρέπει να σπάσω το κλάσμα στα δύο, να ξαναγράψω τον πρώτο όρο, 3 πέμπτα λοιπόν επί 1 δι S και 2, συν, εδώ πέρα θέλω να κρατήσω το S, οπότε βάζω 2 πέμπτα που είναι ο συντελεστής, του S προς
θες τετράγωνο και ένα, πάρα πολύ ωραία. Και μετά τι μου μένει το εμπέμπτο. Τι, ορίστε, ένα προς S τετράγωνο συν ένα. Πάρα πολύ ωραία. Και για τους τρεις όρους αυτούς λοιπόν γνωρίζω αντίστροφο Λαπλάς. Επομένως έρχομαι εδώ πέρα, παίρνω αντίστροφο Λαπλάς και η λύση του συστήματος είναι 3 πέμπτα επί 1 διέσ και 2. Ποια είναι η ρίζα στον παρόν μαστή? Το μείον 2. Επομένως εδώ πέρα η λύση είναι ε εις την μείον 2 τάφ επί τάφ και ξαναλέω, βάζουμε τη βηματική για να σηματοδοτήσουμε ότι το σύστημα ξεκινάει να προσομοιώνεται από τη χρονική στιγμή 0 και μετά. Επόμενος όρος, 2 πέμπτα, επί πόσο είναι S προς S τετράγωνο συν 1, αυτό είναι το συνειμί του τάφ, πολύ ωραία. Και, οπ, να βάλω και εδώ τη βηματική. Ο κόσμος ξέφυγε. Αυτό λοιπόν είναι επί τη βηματική. Συν 1 πέμπτο και αυτό εδώ πέρα το κλάσμα 1 δια S τετράγωνο συν 1 είναι όλα πλάσ του ημιτόνου. Ωραία. Και όλο αυτό επίσης επί τη βηματική. Πάρα πολύ ωραία. Αυτή λοιπόν ήταν η άσκηση. Δεν έχει τρελά πολλές πράξεις. Εδώ θέλω να παρατηρήσω, να κάνω 2-3 παρατηρήσεις. Καθίστε. Λοιπόν, πρώτη παρατήρηση πολύ σημαντική. Στο μάθημα των ΣΑΕ και μπορείτε να το βρείτε στα βιβλία των ΣΑΕ, στα βιβλία των διαφορικών εξισώσεων, ίσως να μην το έχει. Υπάρχει ένας ελαφρώς διαφορετικός τρόπος να αντιμετωπίσουμε τις μυγδατικές ρίζες. Αντί να το σπάμε λοιπόν με αυτόν τον τρόπο, υπάρχει μια άλλη μεθοδολογία που υπολογίζουμε τις ρίζες, υπολογίζουμε τους συντελεστές και σπάμε δηλαδή αυτό εδώ πέρα το κλάσμα σε δύο επιμέρους κλάσματα, ένα για κάθε ρίζα και ας είναι μυγδατικές. Και από εκεί και πέρα υπάρχει ένας πολύ σύντομος τύπος που θα μας δώσει έναν κοινό όρο, ουσιαστικά συνδυάζουμε το συνημείτονο και το ημείτονο μαζί. Και η παρατήρηση πρώτη που μπορείτε να δείτε. Και η δεύτερη παρατήρηση όσον αφορά τους συντελεστές ΑΒΓ, πέρα από αυτό κάνουμε τώρα που κάνουμε καπελάκια, κάνουμε τα κλάσματα ομώνυμα, προσθέτουμε και εξισώνουμε αριστερά και δεξιά συντελεστές, υπάρχει μια άλλη μέθοδος που οι συντελεστές ΑΒΓ υπολογίζονται με όρια. Επίσης γρήγορη, θα έλεγα πιο γρήγορη από αυτήν, αλλά δεν την έχουν όλα τα βιβλία. Παρ' όλα αυτά την έχουν όλα τα βιβλία των ΣΑΕ. Ωραία. Αυτό σαν έξτρα παρατήρηση. Και τα λέμε σε επόμενο βίντεο.